γυτρατίτιδα είναι ένα αισθητικό πρόβλημα που πολύ λίγες γυναίκες θα μπορούσαν να πούνε ότι δεν τις απασχολεί. Για το θέμα αυτό και για το αν είναι μόνο αισθητικό, θα μας ενημερώσει σήμερα η πλαστικός χειρουργός κυρία Αγγελική Μωυσιάδου, που την έχουμε καλεσμένη και είναι εδώ κοντά μας. Και πέρα από την ενημέρωση, έχει και ευχάριστα νέα να μας πει για αποτελεσματική αντιμετώπιση της κυταρίτιδας. Κυρία Μωυσιάδου, σας καλωσορίζουμε. Ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε που είμαστε εδώ για να πληροφορήσουμε για ένα θέμα που αποκλείεται να μην τραβήξει την προσοχή με τον τίτλο και μόνο. Ειδικά στις Ελληνίδες. Ναι. Να δούμε και γιατί. Τι είναι η κυταρίτιδα, λοιπόν. Η κυταρίτιδα είναι μια παθογένεια του υποδωρίου ιστού. Όταν λέμε υποδώριο ιστό, εννοούμε το λίπος που υπάρχει κάτω από το δέρμα. Σε κάποια φάση της ζωής μας αυτό διωγγώνεται, μεγαλώνουν τα λιποκύτταρα, με αποτέλεσμα να τεντώνει προς τα πάνω το δέρμα. Ανάμεσα όμως στα λιποκύτταρα υπάρχουν και κάποια εινώδη διαφραγμάτια. Βλέπουμε αυτά... και πολύ κατοπιστικές εικόνες ενώ μιλάτε. Ναι. Αυτά τα εινώδη διαφραγμάτια δεν έχουν την ικανότητα να τεντωθούν, να το πούμε, τόσο πολύ όσο το λιποκύτταρο, με αποτέλεσμα τα εινώδη διαφραγμάτια να τραβούν το δέρμα προς τα κάτω, τα λιποκύτταρα όμως να σπρώχνουν το υπόλοιπο προς τα πάνω. Και έτσι έχουμε αυτό το ανώμαλο, αυτή τη χαρακτηριστική εικόνα του φλοιού του πορτοκαλιού. Όπως λέμε και που αμέσως καταλαβαίνει ο άλλος τι είναι. Ναι. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο αισθητικό θέμα, υπάρχει κάτι που υποβόσκει από κάτω. Σίγουρα. Και αυτό είναι, σίγουρα. Το λέγατε φλεγμονή. Είναι ένα είδος φλεγμονής, θα μπορούσε να είναι και φλεγμονή. Η κυταρίτιδα είναι πολυπαραγοντική νόσος. Συμβάλλουν σε αυτό πάρα πολλά πράγματα. Είναι κατακρατήσεις υγρών. Είναι ορμονικά σε εμάς τις γυναίκες, γιατί οι άντρες δεν έχουν. Έχουν οι γυναίκες. Θα μπορούσε να είναι τοξικοί παράγοντες λόγω των κατακρατήσεων, κακή διατροφή. Μαζεύονται τοξικοί παράγοντες, οι οποίοι συμβάλλουν και σε αυτή την στένωση, να πούμε σε αυτή τα εινώδη διαφραγμάτια που δεν μπορούν να τεντωθούν τόσο πολύ. Είναι και πιο λεπτή η επιδερμίδα της γυναίκας, αυτό έχει σημασία. Και αυτό παίζει ρόλο. Κάπνισμα, στρες, τρόπος ζωής, λήψη, κάπνισμα, η διατροφή, το πάχος, όχι απόλυτα. Ναι, μεν σε πιο παχιά άτομα είναι πιο εμφανής η κυταρίτιδα. Αλλά θα δείτε ότι ακόμα και αδύνατες κοπέλες και γυμνασμένες κοπέλες μπορεί να έχουν κυταρίτιδα. Μάλιστα. Γιατί είπαμε, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Δεν είναι ένας μόνο που συμβάλλει στη δημιουργία της κυταρίτιδος. Αν θέλαμε με λίγα λόγια να δώσουμε μερικές πρακτικές συμβουλές στη γυναίκα που έχει παρατηρήσει ήδη στο σώμα της την εμφάνιση της κυταρίτιδας, να μπορέσει να απαλλαγεί, τι θα μπορούσαμε να πούμε? Το πρώτο και κυριότερο είναι η διατροφή. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Πολύ νερό. Πρέπει να πίνει αρκετό νερό. Να τρέφεται σωστά. Να γυμνάζεται. Γιατί με τη γυμναστική και με τις κινήσεις των μυών μπορούμε και διώχνουμε τα υγρά κάτω από στον υποδόριο, στο λίγο καλύτερα και δεν λιμνάζουν. Αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να κάνει. Και βέβαια να προσέχει και το βάρος. Έτσι. Επειδή σε κάποιες γυναίκες το πρόβλημα θα είναι λίγο πιο σύνθετο, δεν είναι κάτι απλό που μπορούν με τη βελτίωση της διατροφής και της άσκησης να το νικήσουν, τι θα μπορούσαμε να πούμε για τις θεραπείες που υπάρχουν και που εφαρμόζετε εσείς και φέρνουν κάποιο αποτέλεσμα? Σήμερα υπάρχουν πολλές θεραπείες. Εγώ θα σταθώ σε δύο, εκτός από τα λέιζερ που έχουν και αυτά το χώρο τους και μπορούν να δώσουν, να συμβάλλουν ως έναν βαθμό. Θα σταθώ σε δύο. Θα σταθώ στη χειρουργική αντιμετώπιση. Και τι είναι αυτό? Είναι με τοπική αναισθησία, δεν είναι κάποιο πάρα πολύ ιδιαίτερα μεγάλο χειρουργείο. Απλά με τοπική αναισθησία προσπαθούμε σαν λιπαναρρόφηση να σπάσουμε αυτά τα εινώδη διαφραγμάτια. Αν αυτά καταφέρουμε να τα κόψουμε, τότε απελευθερώνεται η επιδερμίδα, απελευθερώνεται το άνω στρώμα του δέρματος από το κάτω, με αποτέλεσμα να μπορούν πλέον αυτά να κινούνται σε πιο σωστό στρώμα, αν μπορώ να το πω έτσι, ροή, ας πούμε, και για να σπάσουμε τη συνέχεια αυτών των εινωδών διαφραγμάτιων. Ώστε αυτά μετά να πάνε να βρουν τη θέση τους αλλού και να μην τραβάνε το δέρμα προς τα κάτω. Αυτή είναι μία τεχνική. Θα μιλήσω όμως και για την μεσοθεραπεία. Ενέσιμη μεσοθεραπεία. Ενέσιμη μεσοθεραπεία, σε όλη αυτή την περιοχή που μας ενδιαφέρει, με πολύ μικρές
ενεσούλες, πάρα πολύ λεπτή βελόνα, έτσι μιλάμε για βελόνα ινσουλίνης, εγχύουμε διάφορες ουσίες. Αυτό που εγώ έχω σήμερα να πω και να προτείνω είναι οι καινούργιες ουσίες που υπάρχουν, η καινούργια μεσοθεραπεία, η οποία δεν περιέχει καφέινη, γιατί και η καφέινη έχει κάποια μικρά προβλήματα, περιέχει όμως φυτικά, φυσικά υλικά, τα οποία δεν έχουν την παραμικρή επιπλοκή. Mm-hmm. Ενείουμε λοιπόν αυτά μέσα στα λιποκύτταρα και βλέπουμε ότι η εμφάνιση της κυταρίτιδος βελτιώνεται σε σημαντικό βαθμό. Άρα η διαφορά στη μεσοθεραπεία που μας λέτε είναι το ενέσιμο υλικό. Αυτό ναι, που... ναι. Να σταθούμε λίγο σε αυτό. Τι σύσταση έχει, γιατί φέρνει τη διαφορά. Γιατί η μεσοθεραπεία, ακούγοντας, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένεση κάποιου ενέσιμα, μπαίνει mm-hmm. κάποιο υλικό mm-hmm. στο δέρμα. Η διαφορά προφανώς είναι το υλικό που κάνει ναι. το αποτέλεσμα. Είναι φυσικά υλικά. Είναι φυτικά. Είναι και ομοιοπαθητικά. Απόλυτα ασφαλή. Χωρίς είναι πολύ σημαντικό. Ναι, απόλυτα ασφαλή, χωρίς την παραμικρή επιπλοκή. Το μόνο που θα παρατηρήσουν είναι ότι τις πρώτες μέρες θα έχουν λίγο παραπάνω ούρηση. Αλλά αυτό δεν μας απασχολεί, γιατί αυτός είναι και ο στόχος μας. Είναι η αποβολή, φαντάζομαι, των υδρών. Εκεί στοχεύει αυτή η μεσοθεραπεία, στο να πάγει, να διώξει τα περισσευούμενα υγρά στον υποδόριο ιστό. Αυτά τα οποία ευθύνονται και για αυτό τη διόγκωση, αυτό το φούσκωμα των λιποκυττάρων που οδηγούν μετά στην εικόνα που είπαμε της κυταρίτιδας. Πείτε μας κάτι, πόσο γρήγορα βλέπουμε αποτέλεσμα σε αυτό, περιμένουμε να το... Πολύ γρήγορα. Όχι. Πάρα πολύ γρήγορα. Περιμένουμε λοιπόν. Δηλαδή, μέσα σε λίγες μέρες θα δει διαφορά από την πρώτη κιόλας θεραπεία. Και πόσες θεραπείες θα χρειαστεί να κάνει μια γυναίκα για να ολοκληρώσει το αποτέλεσμά της, το αισθητικό. Ανάλογα και με τη βαρύτητα της καταστάσεως. Θα μπορούσε να είναι από 2 έως και 4 και 5 θεραπείες. Γενικά δεν είναι πάρα πολλές. Δεν είναι και οι αποστάσεις μεταξύ τους είναι αρκετά μεγάλες. Δεν γίνονται πολύ τακτικά. Κάθε πόσες μέρες δηλαδή. Στο 20 ημέρες, μετά από 20 ημέρες. Περνάνε 3 εβδομάδες δηλαδή για να κάνετε. Περίπου 3 εβδομάδες. Περιμένετε εσείς το μεσοδιάστημα ότι θα έχει αντιδράσει ο οργανισμός. Ναι, ότι θα έχει αντιδράσει, ότι θα έχουν με διώξει, θα έχουν φύγει τα πιο πολλά υγρά. Είπαμε, μέσω της ουρήσεως, μέσω των νεφρών θα φύγουν και βλέπουμε ότι διορθώνεται η εικόνα αυτή του δέρματος και της κυταρίτιδος. Αυτή η θεραπεία, αυτό όλο το υλικό πρέπει γενικά σε τακτά χρονικά διαστήματα να το βάζουμε πάλι στον οργανισμό μας για να κρατάμε ένα καλό αποτέλεσμα, μια ισορροπία. Ναι. Τώρα μιλάμε για τη συντήρηση. Μιλάμε για τη συντήρηση, ναι. Για την επαναληψιμότητα. Θα χρειαστεί κάποια συντήρηση, σίγουρα. Και αυτό πάλι εξαρτάται από το περιστατικό και ανάλογα με το πρόβλημα που έχει. Θα μπορούσε να είναι και 2 φορές το χρόνο, θα μπορούσε να είναι και 1 φορά το χρόνο. Νομίζω ανάλογα το με τη βαρύτητα. Είναι ότι στην πρώτη φάση καταφέρει να την νικήσει. Καταφέρει να την να αναστρέψει αυτή την εικόνα. Να βελτιώσει πάρα πολύ την εικόνα αυτή της κυταρίτιδος. Μάλιστα. Παράλληλα όμως πρέπει να το τονίσουμε αυτό. Δεν φτάνει μόνο μία μεσοθεραπεία. Παράλληλα πρέπει να εκπληρωθούν και οι υπόλοιποι όροι. Μιλήσαμε διατροφή, για διατροφή, καλή ενυδάτωση. Καλή ενυδάτωση. Άθληση. Άθληση, γυμναστική, ακόμα και το περπάτημα. Στην ουσία να ζούμε φυσικά, μας λέτε. Ναι, όσο εκεί, μπορούμε περισσότερο. Και εκεί που χρειάζεται λίγο να ενισχύουμε. Έτσι. Μάλιστα. Πολύ ωραία νέα λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Μωυσιάδου. Να είστε καλά και πιστεύω ότι μπορούμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να μας πείτε και άλλα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Με χαρά. Να είστε καλά.